Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρώμα, πώς το αντιλαμβανόμαστε, πώς το χρησιμοποιεί η φύση και πώς το παράγουν τα μελάνια και οι βαφές. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Στη Βόρεια Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη, ένα στους δύο ανθρώπους προτιμούν το μπλε. Τα χρώματα υπάρχουν παντού. Ακόμα και η γλώσσα μας τα χρησιμοποιεί. Τα βλέπω όλα μαύρα, άσπρισα από το φόβο του, έγινε πράσινος από το κακό του. Το χρώμα δεν είναι απτή ύλη, αλλά μία αίσθηση που παράγεται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και απαρτίζουν το φως. Το μάτι μας αντιλαμβάνεται αυτά τα κύματα και ο εγκέφαλός μας τα ερμηνεύει, δημιουργώντας τις αισθήσεις που ονομάζουμε χρώματα. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα ειδικό μήκος κύματος. Ένα μήκος κύματος είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές περιόδους ή κύλα ενός κύματος. Για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα κύματα ορατού φωτός ευθύνονται για τη δημιουργία του κόκκινου χρώματος, ενώ τα μικρότερα για το βιολετή. Τα ενδιάμεσα μήκη κύματος παράγουν τα άλλα χρώματα. Όσο για το λευκό φως, είναι ο συνδυασμός όλων των χρωμάτων. Το ουράνιο τόξο το επιβεβαιώνει αυτό. Καθώς το λευκό φως του ήλιου περνάει μέσα από σταγόνες νερού, διασπάται σε μία σειρά χρωμάτων που ξεκινάει από το βιολετή και συνεχίζει με το λουλακί, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Ορισμένα χρώματα όμως είναι αόρατα από το ανθρώπινο μάτι. Είναι η περίπτωση κυμάτων μικρότερων από αυτά που παράγουν το βιολετή. Αυτά τα κύματα που ονομάζονται οι περιώδεις ακτίνες είναι που κάνουν το δέρμα μας να μαυρίζει. Κύματα μεγαλύτερα από αυτά που παράγουν το κόκκινο χρώμα είναι επίσης αόρατα. Ονομάζονται υπέρυθρες ακτίνες και ευθύνονται για τη ζεστασιά που νιώθουμε όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο. Έγχρωμη όραση έχουμε όταν τα ορατά μήκη κυμάτων φτάνουν στον αμφιβληστροειδή, το στρώμα των κυττάρων στην κόρη του ματιού. Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από δύο είδη κυττάρων, ευαίσθητων στο φως, τα ραβδιά και τους κόνους. Οι κόνοι είναι τα κύτταρα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε το χρώμα. Λειτουργούν καλύτερα στο διαυγές φως και με δυσκολία στο θαμπό φως, για παράδειγμα στο σούρουπο. Την ικανότητά μας να βλέπουμε στο θαμπό φως την οφείλουμε στα ραβδιά, που είναι πολύ πιο ευαίσθητα στο φως. Δεν είναι όμως ευαίσθητα στα χρώματα, γι' αυτό ό,τι βλέπουμε τη νύχτα φαίνεται γκρι. Όταν το φως είναι αρκετά έντονο, ενεργοποιούνται τρεις ομάδες κόνων. Αυτές οι τρεις ομάδες περιέχουν χρωστικές ουσίες που είναι ευαίσθητες αντίστοιχα στο μπλε, το πράσινο και το κόκκινο. Όταν τα κύματα του φωτός φτάνουν στους κόνους του αμφιβληστροειδούς, κάθε χρωστική ουσία απορροφά το μήκος κύματος που αναγνωρίζει. Αυτή η απορρόφηση παράγει μια χημική αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή ενός ηλεκτρικού σήματος. Τα ηλεκτρικά σήματα από κάθε μία από τις τρεις ομάδες κόνων και από τα ραβδιά μεταβιβάζονται στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου. Ο οπτικός φλοιός του εγκεφάλου συνθέτει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, παράγοντας το σχηματισμό της έγχρωμης εικόνας. Έτσι, το οπτικό μας σύστημα μπορεί να ανακατασκευάζει όλα τα χρώματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τα τρία πρωταρχικά χρώματα, το μπλε, το πράσινο και το κόκκινο. Αυτό το είδος αναπαραγωγής ονομάζεται προσθετική σύνθεση χρωμάτων. Για παράδειγμα, αν δύο δέσμες φωτός, μία κόκκινη και μία πράσινη, προβληθούν πάνω σε μία λευκή οθόνη ή μία πάνω στην άλλη, θα παράγουν το κίτρινο χρώμα. Επιθέτοντας πράσινο και μπλε, παράγουμε κενό. Λευκό, μπλε και κόκκινο θα παράγουν φούξια, ένα χρώμα παρόμοιο με το βιολετή. Και αν τα τρία πρωταρχικά χρώματα συνδυαστούν σε ίσες αναλογίες, η προσθετική σύνθεση θα παράγει λευκό. Υπάρχει όμως και μία άλλη διαδικασία σύνθεσης χρωμάτων, η οποία ονομάζεται αφαιρετική σύνθεση. Αυτή η διαδικασία, η οποία κυριαρχεί σε μάλλον ανοιχτούς χρωματισμούς, παράγει τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι. Οι χρωστικές ουσίες που περιέχουν οι μπογιές αφαιρούν συγκεκριμένα μήκη κυμάτων από το λευκό φως και αντανακλούν άλλα.
Αυτό οφείλεται στη μοριακή δομή των χρωστικών ουσιών. Μια κόκκινη μπογιά, για παράδειγμα, φαίνεται κόκκινη επειδή απορροφά όλα τα συστατικά χρώματα του λευκού φωτός εκτός από το κόκκινο, το οποίο αντανακλάται και γίνεται αντιληπτό από τα μάτια μας. Στην αφαιρετική διαδικασία, τα πρωταρχικά χρώματα είναι το κίτρινο, το κυανό και το φούξια. Ο συνδυασμός κίτρινου και κυανού, για παράδειγμα, παράγει πράσινο. Συνδυάζοντας ίσες αναλογίες των τριών πρωταρχικών χρωμάτων, θα παραχθεί μαύρο, αφού όλα τα μήκη κυμάτων απορροφώνται από το συνδυασμό των τριών χρωστικών ουσιών. Το χρώμα των αντικειμένων εξαρτάται και από το φως που πέφτει επάνω τους. Πράγματι, από μόνα τους τα αντικείμενα είναι άχρωμα. Φαίνονται έγχρωμα μόνο εξαιτίας του φωτός που αντανακλούν. Και η σύνθεση του φωτός πάνω στα αντικείμενα είναι επίσης από μόνη της ένας καθοριστικός παράγοντας. Αν το φως πέσει πάνω σε μία μπλε επιφάνεια, μία επιφάνεια που αντανακλά μόνο το μπλε από μία κίτρινη φωτεινή πηγή, η επιφάνεια θα φανεί μαύρη. Αφού η μπλε επιφάνεια απορροφά τελείως το κίτρινο φως, δεν αντανακλά καθόλου φως όταν αυτό εκπέμπεται από μία κίτρινη πηγή. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οδηγούμε μέσα σε τούνελ που φωτίζεται με λαμπτήρες νατρίου. Το μόνο φως που εκπέμπουν αυτές οι λάμπες είναι το κίτρινο και γι' αυτό τα πρόσωπα των ανθρώπων κάτω από αυτές φαίνονται μολυβοί. Το οπτικό μας σύστημα όμως προσαρμόζεται στο φως του περιβάλλοντος. Πράγματι, έχει την ικανότητα να ξεπερνά τις παραλλαγές φωτισμού και να αποδίδει στα αντικείμενα το πραγματικό τους χρώμα. Το κατορθώνει αυτό βασιζόμενο όχι μόνο στο φως που αντανακλούν τα αντικείμενα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την ταυτότητά τους. Έτσι, ενώ το φως της ημέρας διαφέρει από πολύ νωρίς το πρωί, στο μεσημέρι και το βράδυ, τα αντικείμενα εμφανίζονται σε εμάς πάντα με το ίδιο χρώμα. Ο κόσμος των ζώων έχει τους δικούς του μάγους. Ο χαμελέον, για παράδειγμα, αλλάζει το χρώμα του δέρματός του για να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Τα χρώματα της χλωρίδας και της πανίδας δεν είναι απλώς καπρίτσια της φύσης. Υπάρχουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ζωικός κόσμος παρουσιάζει μια μεγάλη και εντυπωσιακή ποικιλία χρωμάτων. Φανταχτερά ή διακριτικά, τα χρώματα δεν αποτελούν ποτέ μόνο διακοσμητικό στοιχείο. Υπηρετούν ένα σκοπό, μεταμορφώνουν, προστατεύουν από τις περιόδεις ακτίνες του ήλιου, φοβίζουν τους εχθρούς ή γοητεύουν ένα τέρι. Τα ζώα δεν χρειάζονται πάντα χρωστικές ουσίες για να είναι χρωματιστά. Για παράδειγμα, το μπλε χρώμα της τροπικής πεταλούδας μόρφο παράγεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φως και τα πετάλια των φτερών της. Όπως σε όλες τις πεταλούδες, τα φτερά της μόρφο καλύπτονται από μικροσκοπικά πετάλια. Η εξωτερική επιφάνεια του κάθε πεταλίου είναι παρατεταγμένη με ένα συμμετρικό σχέδιο παράλληλων αυλακιών. Το φως που πέφτει σε αυτές τις αυλακώσεις αντανακλάται από την επιφάνειά τους. Αυτό προκαλεί παρεμβολές ανάμεσα στις δέσμες φωτός. Αυτές οι παρεμβολές δημιουργούν το μπλε φως. Για παράδειγμα, όταν το μπλε μήκος κύματος του φωτός πέφτει στην επιφάνεια δύο παρακείμενων αυλακιών, τα κύματα που αντανακλώνται είναι τέλεια συγχρονισμένα. Οι κορυφές και τα κύλα των κυμάτων προσθέτονται όλα μαζί, αυξάνοντας την ένταση του μπλε φωτός. Αντίθετα, τα κύματα που αντανακλώνται από άλλα χρώματα είναι τελείως αποσυγχρονισμένα. Οι κορυφές και τα κύλα αναιρούν το ένα το άλλο, κάνοντας τα χρώματα να εξαφανιστούν. Ένα παρόμοιο φαινόμενο εξηγεί τα ηριδίζοντα χρώματα του παγωνιού και των φτερών κάποιων κολαιόπτερων. Κατά κανόνα όμως, τα ζώα οφείλουν τα χρώματά τους σε ειδικές χρωστικές ουσίες. Οι χρωστικές αυτές ουσίες βρίσκονται σε όστρακα, πούπουλα και γούνες. Για παράδειγμα, το κέλυφος του αστακού περιέχει μία ροζ χρωστική ουσία της καροτενοειδούς οικογένειας. Το ροζ χρώμα όμως δεν είναι εμφανές στο ζωντανό ζώο, γιατί η χρωστική ουσία περικλείεται μέσα σε μία πρωτεΐνη που κρύβει το ροζ και δίνει στον αστακό ένα πρασινοπό ή μπλε χρώμα.
Η ίδια καροτενοειδής χρωστική ουσία ευθύνεται και για το ροζ χρώμα του φτερώματος στο φλαμίγκο. Αυτά τα πουλιά στην πραγματικότητα είναι άσπρα, αλλά γίνονται ροζ γιατί στο φυσικό τους περιβάλλον τρέφονται με μικροσκοπικά καρκινοειδή πλούσια σε καροτίνη. Εχμάλωτα τα φλαμίγκο τείνουν να χάσουν το χρώμα τους, εκτός αν αυτές οι χρωστικές ουσίες εμπεριέχονται στη διατροφή τους. Το μειονέκτημα αυτού του είδους χρωστικών ουσιών είναι ότι δεν επιτρέπουν στα ζώα να αλλάζουν γρήγορα το χρώμα τους, σε περίπτωση που χρειάζονται καμουφλάζ για παράδειγμα. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν χρώμα αυτά τα ζώα είναι να αλλάζουν τρίχωμα ή πτέρωμα. Οι λαγοί, για παράδειγμα, χάνουν σταδιακά το καφέ τους τρίχωμα το φθινόπωρο για να αναπτύξουν μια λευκή γούνα που να ταιριάζει με το χιόνι. Ορισμένα ζώα όμως, όπως η γαρίδα και τα οχταπόδια, μπορούν να αλλάξουν το χρώμα τους πολύ γρήγορα. Γενικά, αυτό που τους επιτρέπει να το κατορθώνουν αυτό είναι κάποια ειδικά κύτταρα στο δέρμα τους που ονομάζονται χρωματοφόρα. Τα χρωματοφόρα είναι κύτταρα πλούσια σε χρωστικές ουσίες. Σε μερικές γαρίδες, για παράδειγμα, τα χρωματοφόρα επιτρέπουν να αλλάξουν χρώμα σύμφωνα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Όταν εκτίθεται στον ήλιο, η γαρίδα παράγει μία ορμόνη. Υπό την επίδραση αυτής της ορμόνης, οι χρωστικές ουσίες που εμπεριέχονται στα χρωματοφόρα συγκεντρώνονται σε μικρές, με δυσκολία ορατές μάζες. Έτσι, η γαρίδα γίνεται κυριολεκτικά διαφανής και διεφεύγει των εχθρών της. Αντίθετα, όταν ο φωτισμός ή οι συνθήκες του περιβάλλοντος αλλάξουν, η γαρίδα παράγει μία άλλη ορμόνη, η οποία απελευθερώνει τις χρωστικές ουσίες. Έτσι, η γαρίδα αποκτά ένα σκούρο χρώμα που της επιτρέπει να ξεφύγει. Όμως, οι μεταμορφώσεις που κατορθώνει το χταπόδι είναι ακόμα πιο θεαμαδικές. Αυτό το μαλάκιο μπορεί να αλλάξει χρώμα κυριολεκτικά στιγμιαία. Ένα χταπόδι έχει από 1 έως 2 εκατομμύρια χρωματοφόρα κύτταρα, τα οποία ελέγχονται με νευρικές ίνες. Κάθε χρωματοφόρο αποτελείται από έναν κεντρικό ελαστικό σάκο, ο οποίος περιέχει τις χρωστικές ουσίες. Αυτές οι χρωστικές ουσίες είναι κατά κανόνα καφέ ή μαύρες και περιστασιακά κίτρινες, πορτοκαλί ή κόκκινες. Ο χρωστικός σάκος περιβάλλεται από μυϊκές ίνες που μοιάζουν με ακτίνες. Όταν αυτές οι ίνες εισπώνται, διαστέλουν τον σάκο με τις χρωστικές ουσίες, επιτρέποντας την εξάπλωσή τους. Τότε, οι χρωστικές ουσίες γίνονται πολύ πιο ορατές και το χρώμα του ζώου σκουραίνει. Μετά, όταν οι μύες χαλαρώνουν, ο σάκος με τις χρωστικές ουσίες συστέλλεται, συγκεντρώνοντας τη χρωστική ουσία και έτσι το χταπόδι αποκτά το χρώμα της όχρας. Και κάποια φυτά αλλάζουν επίσης χρώμα. Για παράδειγμα, τα φύλλα ορισμένων δέντρων στα εύκρατα δάση, όπως ο σφένδαμος, γίνονται κίτρινα, πορτοκαλί ή κόκκινα το φθινόπωρο. Αυτά τα φύλλα περιέχουν μία σειρά χρωστικών ουσιών. Πράσινη χλωροφύλλη φυσικά, αλλά και πορτοκαλοκίτρινη καροτίνη και κόκκινη φλαβίνη. Το καλοκαίρι η χλωροφύλλη επικρατεί και καλύπτει τις άλλες χρωστικές ουσίες. Το φθινόπωρο όμως, καθώς οι μέρες μικραίνουν, η χλωροφύλλη παρακμάζει. Τη θέση τους παίρνουν η καροτίνη και η φλαβίνη για λίγες ημέρες, δίνοντας στο δάσος ένα εκθαμβωτικό χρώμα πριν πέσει στο μακρύ χειμέριο ύπνο. Όπως η φύση εκμεταλλεύεται τα χρώματα, το ίδιο κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Χρησιμοποιούμε τα χρώματα μεταξύ άλλων και για να επικοινωνούμε. Αλλά για να το κάνουμε αποτελεσματικά, χρειαζόμαστε τέλεια μελάνια και μπογιές. Οι προσπάθειες των ανθρώπων να χρωματίσουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους ξεκινάνε από πολύ παλιά. Η κατασκευή των χρωμάτων απαιτεί δύο βασικά συστατικά. Το ένα είναι η χρωστική ουσία με τη μορφή μιας χρωματιστής σκόνης. Το άλλο είναι η συνδετική ουσία, αυτή που κάνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας να κολλήσουν πάνω στον καμβά ή το χαρτί, για παράδειγμα. Πριν συνδυαστούν, η χρωστική και η συνδετική ουσία ζυγίζονται προκειμένου να ακολουθηθούν συγκεκριμένες αναλογίες, οι οποίες ποικίλουν με βάση την απορροφητικότητα της χρωστικής ουσίας που έχει επιλεχθεί. Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν παλιά ήταν όλες φυσικές. Η όχρα φτιαχνόταν από το χώμα.
Το θαλασσί φτιαχνόταν από μία ημιπολίτιμη πέτρα, το λάπις λάζουλι. Το κόκκινο φτιαχνόταν από το χυμό της ρίζας ενός φυτού που λεγόταν αλιζάρι. Σήμερα η σύγχρονη χημεία παράγει μεγάλη ποικιλία τεχνητών χρωστικών ουσιών. Τώρα η όχρα φτιάχνεται από μία σύνθεση με οξείδιο του σιδήρου. Η πιο κοινή συνδετική ουσία που χρησιμοποιείται στην παρασκευή των ελαιοχρωμάτων είναι το λινέλαιο. Οι λαδομπογιές με λινέλαιο όμως χρειάζονται πολύ χρόνο για να στεγνώσουν. Ο καλλιτέχνης πρέπει να περιμένει πολλές ημέρες για να συνεχίσει το έργο του. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία του στεγνώματος, μπορούν να προσθεθούν μεταλλικά στοιχεία όπως το κοβάλτιο. Στο μείγμα μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες ουσίες, όπως η κυμολία, για να γίνει η μπογιά ματ. Για την παρασκευή μιας μπογιάς, απαιτείται η πήξη κάθε κόκκου της χρωστικής ουσίας με το συνδετικό υλικό. Όλοι οι κόκκοι πρέπει να διαχωριστούν και να αραιωθούν για να απελευθερώσουν όλο τους το χρώμα. Αυτό γίνεται αναμειγνύοντας όλα τα συστατικά μαζί μέσα σε ένα μίξερ. Ορισμένοι κόκκοι της χρωστικής ουσίας θα κολλήσουν μεταξύ τους δημιουργώντας βόλους. Αυτοί οι σβόλοι αφαιρούνται αλέθοντας την πάστα ανάμεσα σε περιστρεφόμενους κυλίνδρους. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, χρησιμοποιείται ένα όργανο το οποίο μετράει το βαθμό ομογενοποίησης της μπογιάς, δηλαδή το μέγεθος των κόκκων της χρωστικής ουσίας. Κατόπιν το χρώμα συγκρίνεται με ένα δείγμα ελέγχου. Αν χρειάζεται, το χρώμα διορθώνεται με την προσθήκη μιας χρωματιστής πάστας και ακολουθεί μια δεύτερη διαδικασία άλεσης. Μια παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για την παρασκευή κονιομπογιάς και νερομπογιάς. Όμως εδώ χρειάζεται μια διαφορετική συνδετική ουσία, το αραβικό κόμι. Η ρητίνη της ακακίας είναι διαλυτή στο νερό, έτσι και η μπογιά διαλύεται σε αυτήν. Η παρασκευή ακριλικής μπογιάς όμως απαιτεί μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Πρώτα παρασκευάζεται μια πάστα από νερό και χρωστικές ουσίες, στην οποία προστίθεται ακριλική ρητίνη, μια συνδετική ουσία που αποτελείται από πολυμέρια, τα οποία ενεργούν ως συνδετική ουσία. Κατόπιν τα συστατικά αναμειγνύονται όλα μαζί με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε έναν αναδευτήρα. Αντίθετα με τις λαδομπογιές που κυτρινίζουν και σπάνε με το χρόνο, οι ακριλικές μπογιές διατηρούν το χρώμα τους και δεν σπάνε. Όμως στεγνώνουν πολύ γρήγορα και αυτό δίνει στον καλλιτέχνη πολύ λίγο χρόνο για να κάνει αλλαγές στο έργο του. Το μελάνι που παρασκευάζεται από μαγειρεμένο λάδι και χρωστικές ουσίες χρησιμοποιείται κυρίως στο τύπωμα. Η αναπαραγωγή πολύχρωμων πόστερ με μεταξωτυπία απαιτεί 4 χρώματα μελανιού: κυανό, φούξια, κίτρινο και μαύρο. Επιθέτοντας αυτά τα 4 χρώματα που εφαρμόζονται με μικρές τελείες, μπορεί να αναπαραχθεί σχεδόν οποιοδήποτε χρώμα. Οι τελείες παράγονται πιέζοντας το μελάνι διαμέσου ενός πολυεστερικού υλικού που ονομάζεται οθόνη. Οι θετικές φωτογραφικές εικόνες που αντιστοιχούν στα 4 χρώματα του μελανιού κατορθώνονται από το πρωτότυπο. Κατόπιν μεγενθύνονται στο επιθυμητό μέγεθος της αφίσας. Μια άλλη διαδικασία αποτελείται από τη δημιουργία εμποδίων. Ορισμένα τμήματα του πλέγματος μπλοκάρονται, ώστε να μην περνάει το μελάνι εκεί. Αντίθετα, να πηγαίνει στις περιοχές που θέλουμε να σχεδιαστεί η εικόνα. Αυτό γίνεται πίζοντας το πλέγμα μια φωτοευαίσθητη ζελατίνη και τοποθετώντας το φιλμ μπροστά στην οθόνη. Το σύνολο μετά εκτίθεται σε μια πηγή ή περιόδους φωτός για μερικά λεπτά. Όταν οι ακτίνες του φωτός περνούν διαμέσου των διαφανών περιοχών του φιλμ, ψήνουν τη ζελατίνη μπλοκάροντας το πλέγμα. Οι διαφανείς περιοχές του φιλμ συγκρατούν τη ζελατίνη από το φως. Όταν η οθόνη ξεπληθεί με νερό, τα σημεία της άψητης ζελατίνης ελευθερώνονται από το πλέγμα. Το ανοιχτό πλέγμα θα αφήσει το μελάνι να περάσει, ενώ το κλειστό πλέγμα θα το μπλοκάρει. Για να τυπωθεί ένα χρώμα, η οθόνη που αντιστοιχεί σε αυτό το χρώμα καλύπτεται με μελάνι.
Ένα ειδικό μηχάνημα πιέζει το μελάνι πάνω στην οθόνη, αναγκάζοντάς το να περάσει μέσα στο ανοιχτό πλέγμα και πάνω στο χαρτί που βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Μετά το τυπωμένο χαρτί περνάει μέσα από ένα τούνελ στεγνώματος. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από τα 4 χρώματα. Τελικά εμφανίζεται η εικόνα. Οι αναρρύθμιτες τυπωμένες αφίσες, που κάθε μία αποτελείται από περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια τελείες, θα αναρτηθούν σε στρατηγικά σημεία σε όλη την πόλη, ώστε να τις πιάνει το μάτι μας. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του ανθρώπινου οφθαλμού. Ίσως κάποια μέρα να έχουμε 4 χρωστικές ουσίες αντί για 3, οι οποίες ήδη μας επιτρέπουν να διακρίνουμε 200 διαφορετικά χρώματα. Τότε θα μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα με το αληθινό τους χρώμα.